Αδυναμία να καταβάλουν τις εισφορές προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών δηλώνει η πλειοψηφία των εμπόρων και στη Λάρισα. Οι 7 στους 10, όπως σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι και στο νομό της Λάρισας, δεν μπορούν να είναι συνεπείς, τονίζει ο πρόεδρος του τοπικού εμπορικού συλλόγου. Ήδη σχεδόν 7 στους 10 ασφαλισμένους του ΟΑΕ, έμποροι και επαγγελματοβιοτέχνες, αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς τον οργανισμό. Η ύφεση πλέον έχει φτάσει σε πολύ βαθύ σημείο. Και φαίνεται καθημερινά. Η πρόταση των εμπόρων για πάγωμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και καταβολή μειωμένων εισφορών στο εξής απορρίφθηκε. Η ρύθμιση των χρεών που επελέγει δεν λύνει τα προβλήματα, αντίθετα τα διαιωνίζει, επισημαίνει ο κ. Τιαπλές. Εμείς ως Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και ως Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, πρώτοι από όλους, έχουμε κάνει την πρόταση για κεφαλαιοποίηση, δηλαδή πάγωμα των οφειλωμένων, αυτών που είναι ληξιπρόθεσμα, και να καταβάλουμε τις τρέχουσες εισφορές μειωμένες, να γίνει ταυτόχρονα δηλαδή και μείωση των εισφορών. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό. Ανταυτού βγήκε μια ρύθμιση η οποία είναι παρόμοια με αυτή που έγινε σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες εισφορές στην εφορία. Θεωρούμε ότι δεν πρόκειται κανένας να μπορέσει να επαχθεί σε αυτή τη ρύθμιση, δεν δίνει καμία ουσιαστική λύση και το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνώντες, οι ηθήνοντες, είναι ότι δεν μπορούμε με την παρούσα κατάσταση να πληρώσουμε αυτά τα χρήματα. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν και όσο πιο ουσιαστικές και αποδοτικές λύσεις δώσουν, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας. Την προσεχή Τετάρτη, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων του Νομού Λάρισας αναμένεται να διοργανώσει κινητοποίηση στα γραφεία του ΟΑΕ στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης. Στόχος τους να δείξουν την απόγνωσή τους από το γεγονός ότι δεν δύναται να αποπληρώσουν τις εισφορές τους προς τον οργανισμό, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζουν, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, άμεσα και έμεσα ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ, να βρίσκονται σήμερα χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.